Να βάλουμε και στην συζήτησή μας τον κύριο Σοκράτη Στρατή, ιδιωτικό ερευνητή της οικογένειας Κούδρα, της σπίτιου νοικοκυράς. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βρήκατε τίποτα, κύριε Στρατή? Ψάχνετε, τι ψάχνετε τώρα? Τα λέμε ψάχνουμε λίρες, τώρα τι λίρες? Πού τις ψάχνετε τις λίρες? Συγκάζονται νεκέδες που λέγαν κάποτε. Ψάχνουμε λίρες και βρίσκουμε ψήρες. Δηλαδή... Αυτό ό,τι αφορά τις λίρες μιλάω τώρα, έτσι, ναι. Και τίποτε να διακομωδήσω, δηλαδή ένα πολύ θλιβερό γεγονός, εντάξει, ένα ναι. οικογενειακό δράμα, ειδικά για τις λίρες μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Ακούστε, εγώ δεν συμμετέχω βέβαια στο οικογενειακό αυτό δράμα και ούτε καν θέλω να το αγγίξω, γιατί δεν είμαι εγώ τόσο ειδικός για να μπορέσω να λύσω τόσο σοβαρό πρόβλημα, για την υπόθεση των τριών παιδιών μιλάω. Ναι. Όσο για τη σπιτονοικοκυρά, η εντολή που έχω είναι συγκεκριμένη. Όταν μάθανε ένας από τους συγγενείς που εκπροσωπώ ότι τη σκοτώσανε, δηλαδή η πληροφορία που είχαν λέει, τη σκοτώσανε, την κάψανε, την εξαφανίσανε και παρουσιάσανε έναν τάφο άδειο, δήθεν ότι είναι εκεί. Mm. Και τα περιουσιακά της στοιχεία είναι τόσα που γι' αυτό το λόγο τη σκοτώσανε και για να την εκμεταλλευτούν. Αυτή είναι η εντολή που έχω. Ναι. Και ψάχνοντας εσείς τι ανακαλύψατε στην πορεία? Εγώ λοιπόν η πρώτη μου δουλειά ήταν να ερευνήσω εάν είναι μέσα στον τάφο ή εκλυπούσε. Ναι. Σωστό. Τι έπρεπε να κάνω? Ξεκίνησα από τη στιγμή που κλείθηκε το ΕΚΑΒ. Ήρθε, την πήρε, την πήγε στο νοσοκομείο, έμεινε 3-4 μέρες, πέθανε. Ήρθε το γραφείο των Λετών, την παρέλαβα και την πήγε στον τάφο της. Αυτά όλα με όλα τα παραστατικά, τα νόμιμα, τα οποία γίνεται μια τελετή. Δεν έχω κανένα λόγο να τα αφισβητήσω, διότι δεν υπάρχει ένα στοιχείο που να με αποδεικνύει ότι αυτό άρα, δεν ούτε, είναι. Ούτε, 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 ούτε αποτέφρωση. Δεν έγινε αποτέφρωση και ο τάφος είναι εκεί. Και συνέχισα παραπέρα τώρα. Μάλιστα. Και λέω... Ποιος έχει, με ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Ποιος έχει συμφέρον, ποιος θα είχε συμφέρον να σκοτώσει αυτή τη γυναίκα? Οικονομικό συμφέρον βέβαια, διότι δεν υπάρχει άλλος λόγος. Το κίνητρο, το κίνητρο. Σε συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει κίνητρο, για να δούμε. Ψάχνω λοιπόν και εντοπίζω. Πράγματι είχε αυτό το τριώροφο σπίτι, το οποίο είναι όντως δικό της, κληρονομιά από τον πατέρα της. Πλην όμως αυτό είναι με πολλά βάρη. Α, ναι. Ο δεύτερος όροφος είναι, έχει αρκετά βάρη, γιατί είχε πάρει δηλαδή το δάνειο. Δηλαδή χρωστούσε η γυναίκα. Το ισόγειο είναι και αυτό με βάρη. Έχει βάρη δηλαδή σε τράπεζες και στην εφορία, στο δημόσιο. Α, μάλιστα. Γνωρίζω ακριβώς, αλλά δεν θέλω να τα πω. Μητά, ναι. Και αυτά που, αυτό, αλλά δεν έχει καμία αξία αυτό. Αξία λέει ότι, συμπεραίνω λοιπόν εγώ τώρα και λέω ότι... Συμφέρον είχε κάποιος που έχει σχέση μαζί της, είχε σχέση μαζί της, να είναι ζωντανή για να καρπούται το μεροκαματάκι αυτά τα ολίγα που έχει αυτή η γυναίκα, γιατί αυτή είχε μία σύνταξη. Ναι. Γύρω στο χιλιάρικο συν κάτι παραπάνω, να φανταστείτε ότι όλα τις τα χρήματα που έπαιρνε ετησίως είναι η σύνταξή της και ένα μικρό ενίκιο που εισέπρατε, το οποίο... Το οποίο το δήλωνε και στην εφορία. Να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε περίπτωση, σίγουρα δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο όπως τα λέτε. Όχι, αυτό δεν αποκλείσα. Εγώ θα αποκλείσω. Δεν ξέρω αν πολύ, είναι. Πολύ, είναι πολύ λογική. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Είναι ναι. πολύ λογική η κατάληξη ναι. της σκέψεώς σας. Υπάρχει περίπτωση να έχει δολοφονηθεί διότι η γυναίκα αυτή ήξερε, γνώριζε την κατάσταση με τα παιδάκια και τα λοιπά, είχε υποψιαστεί τίποτα? Δηλαδή μήπως εκεί υπάρχει κάτι? Δεν κατάλαβα την ερώτηση, κύριε. Λέω, επειδή η γυναίκα αυτή ζούσε με το ζεύγος δασκαλάκι Πισπυρίγκου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγγνώμη, το οποίο ήταν νοικιαστές. Νοικιαστές. Να το τονίσουμε. Και πληρώνανε νίκιο επί αποδείξη και πράγματι το δήλωνε η ίδια στην εφορία. Το πληρώνανε. Η ίδια δήλωνε στην εφορία. Ήδη δήλωνε ότι εισέπραξα 2.000 τόσα από ενίκιο. Άλλο όμως σας λέει η κυρία Μάνδη και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Μήπως υπήρχε κίνητρο άλλο έξω από το οικονομικό? Ότι η γυναίκα ήξερε την κατάσταση, ότι είχε δει κάτι με τα παιδάκια. Υπάρχει τέτοια εκδοχή?
Θα μου πείτε, είναι μια εκδοχή τραβηγμένη. Εδώ τα έχουμε δει όλα. Ναι. Δεν το γνωρίζω, κάτι που δεν γνωρίζω δεν μπορώ να πω. Πάντως όμως είναι γεγονός ότι έκανε ένα πυροξύσιο επειδή ήταν ανάπηρη και δεν μπορούσε να σκοτεί. Ανάπηρη είχε σοβαρό προβλήματα υγείας. Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε το πυροξύσιο. Δεν έχει σημασία σε ποιον το έκανε το πυροξύσιο. Σημασία είναι ότι έκανε ένα πυροξύσιο όπως κάνει ένας ανήμπορος στο γείτονά του, στο φίλο του, να τακτοποιεί και να εξυπηρετεί τα ημερήσια και τις ημερήσιες ανάγκες. Να πάει στην τράπεζα, να πάει στη ΔΕΗ, να πάει να ψωνίσει, δεν ξέρω να κάνει αυτά. Όχι να πουλήσει, γιατί τα σπίτια αυτά δεν μπορούσαν να πουληθούν. Ούτε και η ίδια δεν μπορούσε να πουληθούν. Αυτό λέμε, να δούμε αν από τις τραπεζικές συνδιαλλαγές έπαιρναν χρήματα. Λίρες και τέτοια δεν υπήρχαν. Σας είπα για λίρες. Οι λίρες σας είπα ότι άμα ψάχνεις για λίρες εκεί θα βρεις ψήρες. Κατάλαβα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.